Η έκθεση αποκαλύπτει του αντιλαϊκού στόχου φορολογία Ευρωπαϊκή Ένωση αστικών κυβερνήσεων σε βάρο του λαού, όπω με τα ματωμένα πλεονάσματα τη κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Ανάκαμψη και προσέλκυση επιχειρηματικότητα, ύμνη για τα ωφέλη τη τηλεργασία, με νέε φοροελαφρύνσει στου οικονομικού ομίλου και τα στελέχη του. Ζητά πρόσθετη περιβαλλοντική φορολογία για το λαό, για να επιδοτηθούν οι πράσινοι όμιλα αρπακτικά, ενώ δίνει κίνητρα για πράσινε επενδύσει στο κεφάλαιο. Καλλιεργεί δε προκλητικά το αφήγημα ότι η κατάργηση των άδικων έμεσων φόρων δίθεν ευνοεί του πλούσιου, ενώ οι εργαζόμενοι και οι βιοπαλλευτέ αυτοαπασχολούμενοι βλέπουν το εισόδημά του να εξανεμίζεται από υποχρεώσει, πληθωρισμό, άμεση και έμεση φορολογία. Η φτώχεια των πολλών είναι αποτέλεσμα του κέρδου των λίγων. Αυτό διαιωνίζουν Ευρωπαϊκή Ένωση, αστικέ κυβερνήσει και με το ληστρικό φορολογικό σύστημα. Εργαζόμενοι και βιοπαλαιστέ αυτοαπασχολούμενοι πρέπει να αντιπαλέψουν τη στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση κυβερνήσεων και μονοπωλίων. Να απαιτήσουν πραγματικέ αυξήσει στου μισθού. Αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ προς για κάθε παιδί. Κατάργηση έμεσων φόρων σε ενέργεια κάψιμα του ΦΠΑ στα είδη λαϊκή κατανάλωση να διαδηλώσουν μαζικά στι 15 Δεκεμβρίου.